Πάμε να μάθουμε λίγο πρώτα τι, για ποιο λόγο καταγγέλει ο Απόστολος Γκλέτσος τον Κώστα Μπακογιάννη. Μία κόντρα η οποία ξεκίνησε και η οποία δεν ξέρουμε θα έχει σταματημό. Βλέπουμε να λύνουν τις διαφορές τους οι δύο άνδρες στα ελληνικά δικαστήρια πλέον. Πάμε να δούμε τι είπε ο Απόστολος Γκλέτσος για τον Κώστα Μπακογιάννη και τη νέα έτσι μάχη που θα έχουμε μεταξύ των δύο ανδρών. Ο Μπακογιάννης είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει από πολιτική, από διοίκηση. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Η προσωποποίηση της αποτυχίας στη διοίκηση και η προσωποποίηση της ιδιοτέλειας στην πολιτική. Και γι' αυτά έχω έγγραφα και τον έχω για ό,τι του λέω. Γιατί δεν θα πω μιλήσω άλλο για τον Μπακογιάννη, μην χαλάσουμε τώρα και το κέφι του κόσμου. Συνέχεια βγάζω βιντεάκια όπου τον κατηγορώ για πράγματα. Και του λέω πήγαινε στον εισαγγελέα. Δεν πάει και δεν απαντάει. Θα πάω εγώ. Εσύ δηλαδή έχει κάποιε αποδείξει ότι έχει. Για θέματα, διάφορα θέματα. Διάφορα θέματα τα οποία βοά ο ευρωπαϊκός τύπος. Δεν είναι δικά μου. Εγώ από τις εφημερίδες τα παίρνω. Έτσι. Βοά ευρωπαϊκός τύπος. Λοιπόν. Έχει προσπαθήσει να σε προσεγγίσει και να σου πει ή κάποιος δικός του άνθρωπος ότι Αποστόλη, ας παίξουμε λίγο πιο, σε πιο ήρεμους τόνους. Δεν υπάρχουν ήρεμοι τόνοι. Υπάρχει η αλήθεια και η μη αλήθεια. Ναι. Αλλά θα τα πούμε. Έχουμε πολύ καιρό. Πότε είναι η εκλογή. Μάλιστα. Να πούμε ότι από ό,τι έχουμε καταλάβει η μάχη ξεκινάει επειδή πάει να διεκδικήσει και ο Απόστολος Γκλέτσος στην περιφέρεια. Έτσι. Είναι γνωστό αυτό πλέον. Άρα πλέον θα είναι η πολιτική αντίπαλη και γι' αυτό το λόγο όπως ομολογεί ο Απόστολος Γκλέτσος σε βίντεο που αναρτεί στο διαδίκτυο τον κατηγορεί συνεχώς και τον προκαλεί να τον εμπάσει στη δικαιοσύνη. Και ίσως αυτό το που έχει ενοχλήσει τον Γκλέτσο είναι ότι ο Μπακογιάννης δεν του έχει απαντήσει και τον αγνοεί. Και νευριάζει περισσότερο το τον κύριο. Έχει γράψει στα παλαιά του υποδήματα ο Μπακογιάννης. Και εκεί είναι που φορτώνει ο Απόστολος ο Γκλέτσος και λέει: όχι, ρε Μπακογιάννη, δεν θα απαντήσει στον Γκλέτσο, στον Απόστολο. Καλύτερα να ασχολείται με την σύζυγό του παρά με τον Γκλέτσο τουλάχιστον. Μάλιστα. Αν έχει κάτι, πα στον εισαγγελέα, κύριε Καμπούρη. Δεν πα στην τηλεόραση. Άρα τι λέτε. Πείτε εγώ το. Λέω ότι είναι για την περιφέρεια, τίποτα άλλο. Τι λέτε, υπέρ ποιου είσαστε εσείς. Εγώ υπέρ τη αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια. Θα μας την πει ο κύριος Γκλέτσος ποια είναι. Αφού την καταγγέλει. Μάλιστα. Πάντως άφησε εχμές χωρίς να πει κάτι συγκεκριμένο. Που είπε, κάτι είπε, κάτι τέτοιο. Είπε ότι ανεβάζει βιντεάκι. Εγώ δεν έχει τύχει να δω κάποιο βίντεο, δεν ξέρω τι λέει. Αλλά αυτά που είπε ήταν έτσι. Συγκεκριμένα δεν λέει. Βαρύτατη χαρακτηρισμή. Για να καταλάβουμε. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν το τι θα πούνε. Πολιτική κακέρα είναι. Εισαγγελέα και οι δυο τους, αφού υπάρχουν αυτές οι ελληνοκατηγορίες. Μάλλον η κατηγορία του κύριου Γκλέτσου και ίσως υπάρχει και απάντηση του κύριου Μπακογιάννη σε αυτά. Δεν νομίζω. Πάντως ο Απόστολος Γκλέτσος είπε κάτι, ότι επανήλθε ως ηθοποιός στην τηλεόραση στο τατουάζ. Ναι. Διότι γι' αυτόν τον λόγο θέλω να με γνωρίσει ακόμη περισσότερο, να με γνωρίσει ο κόσμος, να με ξαναθυμηθεί ο κόσμος σαν ηθοποιό για να διεκδικήσω την περιφέρεια. Έτσι. Δηλαδή, ο Απόστολος Γκλέτσος πλέον έχει βλέψεις πολιτικού και την ηθοποιία την χρησιμοποιεί καθαρά για να αναδειχθεί ως πολιτικός. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι δηλώσεις του ίδιου. Τουλάχιστον ειλικρινής. Βέβαια. Πάμε τώρα λίγο να δούμε εδώ τι γίνεται.